Φίλε και φίλοι, την κρουσιά γεια σας. Με την ανακοίνωση του Πρωθυπουργού για την έναρξη στο πεδίο των ερευνών για τους συντρογονάνθρακες, το μόνο όνομα που μου πήγε στο μυαλό ήταν ο Ηλίας ο Κονοφάγος. Κύριε Κονοφάγου, καλώς ορίσατε στο News Hub. Καλή σας μέρα, κύριε Ρεμαβολίτη. Κύριε Κονοφάγο, στην τελευταία συνέντευξη που είχατε παραχωρήσει εδώ στο News Hub πριν από 7 μήνες, είχατε τονίσει όλος ιδιαιτέρως ότι ήταν θετικό το βήμα από την κυβέρνηση, αλλά θα πρέπει να προσπεράσουμε τη γραφειοκρατία που στην καλύτερη περίπτωση εντός πενταετίας να έχουμε κάποια πρακτικά αποτελέσματα. Σήμερα πού βρισκόμαστε, πού έχουν λάβει, ας πούμε, εντολή οι εταιρείες? Σήμερα βρισκόμαστε πάλι στην αρχή, κύριε Δαμαβολίτη, διότι αν θυμάστε είχαν προσφύγει οικολογικές οργανώσεις πριν 3 χρόνια για τις παραχωρήσεις της Exxon Mobil και της Total δυτικά και νοτιοδυτικά της Κρήτης. Λόγω της προσφυγής αυτής που παγώσαν οι έρευνες, η Total σηκώθηκε και έφυγε, όπως το ξέρετε. Έμεινε ευτυχώς η Exxon Mobil που παρέλαβε και τα δικαιώματα της Total και φαίνεται ότι έχει τη διάθεση να προχωρήσει. Και έχω την εντύπωση με βάση τις χαρτογραφήσεις των στόχων που υπάρχουν νότια και νοτιοδυτικά της Κρήτης ότι η Exxon Mobil θα προχωρήσει και θα κάνει σεισμικά υψηλότερες ευκρίνειες, δηλαδή τα σεισμικά που γίνονται πριν τις γεωτρήσεις, τα λεγόμενα τριών διαστάσεων. Αυτά ήδη έχουν αρχίσει στο Βόρειο Ιόνιο, όπως ξέρετε, στο γεωτεμάχιο 2 του Ιωνίου, δηλαδή οι σεισμικές καταγραφές τριών διαστάσεων. Άρα όλα αυτά είναι μια θετική εικόνα. Μετά από μεγάλες ταλαιπωρίες γραφειοκρατικές όμως που μας καθυστέρησαν και επειδή 3 χρόνια ολόκληρα, αλλά είχαμε ήδη μια καθυστέρηση 10 ετών, όπως το ξέρετε. Άρα μπαίνουμε σε και μια καινούρια αν θέλετε εποχή. Και ας ελπίσουμε η γραφειοκρατία να μην τα σταματήσει πάλι, δηλαδή να έχουμε συνέχεια, κύριε Δαμαβολίτη. Προσπαθώντας να συντάξω λίγο έτσι το πλαίσιο της συζήτησης για τη συνέντευξή μας, είδα ότι είχατε εντοπίσει ένα σημείο τώρα που λέτε για τις οικολογικές οργανώσεις με το θέμα της Κύπρου. Είχατε γράψει ότι οι οικολογικές οργανώσεις της Κύπρου, αφού είδαν ας πούμε, τις περιβαλλοντικές μελέτες, τάχτηκαν υπέρ των εξορίξεων του φυσικού αερίου. Είχε γίνει αυτό που ήταν ένα θετικό γεγονός, σε αντίθεση με τις δικές μας οικολογικές οργανώσεις μέχρι σήμερα, που αντί να καταφέρονται εναντίον των τουρκικών γεωτρήσεων αρνητικά, λόγω του ότι οι τουρκικές γεωτρήσεις δηλωμένα δεν ανταποκρίνονται σε κανένα κανόνα περιβάλλοντος, δεν αντίθετα είναι εναντίον των ελληνικών εξορίξεων. Δηλαδή καταφέρονται ακόμα και σήμερα που μιλάμε η WWF και η άλλη οικολογική οργάνωση είναι εναντίον των ελληνικών εξορίξεων. Αυτό είναι ένα εξωφρενικό γεγονός το οποίο δεν μας βοηθάει και πολύ, κύριε Δαμαβολίτη. Είχαμε κουβεντιάσει και στην προηγούμενη συνέντευξη ότι η κατεύθυνση πρέπει να είναι προς την πράσινη ενέργεια και προς το θέμα, ας πούμε, των ανανεώσιμων πηγών. Όμως η περιβαλλοντική καθαρότητα δεν είναι και τόσο σίγουροι, γιατί χρειάζονται, όπως είχατε τονίσει στο παρελθόν, χρειάζονται σπάνιες γέες, 1 με 2 τόνους, ας πούμε, χρειάζεται κάθε ανεμογεννήτρια. Μετά υπάρχει θέμα υγειονομικού ενταφιασμού που πρέπει να κρατήσει 20 χρόνια και υπάρχει και αδυναμία αποθήκευσης της ενέργειας.
Αυτή τη στιγμή έχουμε, όσοι είναι υπέρμαχοι, ας πούμε, των ΑΠΕ, είναι φανατικοί εχθροί των εξορίξεων του φυσικού αερίου. Τελικά, πού πρέπει να μπει ο ορισμός? Το προτέρημα του φυσικού αερίου είναι που σας δίνει τη δυνατότητα να έχετε σταθερή ενέργεια. Όπως είχαμε πει και την άλλη φορά, η πράσινη ενέργεια που τη θέλουμε όλοι χρειάζεται πολύ μεγάλες επενδύσεις. Δεν τις έχουμε με τον πληθωρισμό και την κρίση, κύριε Γραμμαβολίτη. Δεν έχουμε τις τεράστιες επενδύσεις που χρειάζονται για να έχουμε 100% πράσινη ενέργεια μέχρι το 2050. Άρα είμαστε υποχρεωμένοι να καλυπτόμεθα από το υπάρχον φυσικό αέριο της αγοράς που το εισάγουμε πανάκριβο σε μορφή υγροποίησης από την Αμερική. Αυτό λοιπόν πρέπει να σταματήσει και πώς μπορεί να σταματήσει? Αν αποκτήσουμε ίδιες πηγές, ίδια αποθέματα. Η Ελλάδα έχει χαρτογραφήσει, η Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων έχει χαρτογραφήσει από τη νότια Κέρκυρα μέχρι και δυτικά και νοτιοδυτικά της Κρήτης, έχει χαρτογραφήσει περίπου 30 στόχους μεγάλους σαν το Κίτας Μαζόρ στην ελληνική επικράτεια. Άρα εκείνο που χρειάζεται είναι να μπορέσουμε να φέρουμε επιτέλους ένα γεωτρύπανο. Αλλά για να φέρετε ένα γεωτρύπανο χρειάζονται επιχειρηματικά κίνητρα. Αυτή τη στιγμή δεν έχω ακούσει από το αρμόδιο ελληνικό Υπουργείο Ενέργειας και από την Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων τι κίνητρα θα δώσει ώστε να έχουμε το συντομότερο δυνατόν ένα γεωτρύπανο στην Ελλάδα, και σημειώστε ότι έχουμε 36 ολόκληρα χρόνια να δούμε θαλάσσιο γεωτρύπανο στην Ελλάδα. Άρα υπάρχει μια γενικότερη κατάσταση που θα πρέπει να διαμορφωθεί κατάλληλη πολιτική για να μπορέσει η Ελλάδα να μπει, αν θέλετε, σε νέο δρόμο και να αποκτήσει ενεργειακή αυτοδυναμία, κύριε Δαμαβολίτη, το συντομότερο δυνατόν. Εκεί είμαστε. Επειδή μιλήσατε για τα γεγονότα προδεκαετίας, είδα σήμερα, κυκλοφόρησε τις τελευταίες μέρες, ένα δημοσίευμα της οικονομικής γερμανικής εφημερίδας της Handelsblatt, η οποία λέει ότι η Ελλάδα θα μπορούσε να αξιοποιήσει αποθέματα περίπου 2.000 δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων φυσικού αερίου. Στο εκτενές άρθρο που έχει, λέει, ας πούμε, ότι μέχρι το 2027 θα μπορούσε να ξεκινήσει η εκμετάλλευση, και τονίζει όλος ιδιαίτερος ότι θα εκμεταλλευτεί, θα ωφεληθεί και η Ευρώπη από ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Θυμάμαι όμως, βλέποντας αυτό το δημοσίευμα, θυμήθηκα και ένα δημοσίευμα που είχε βγάλει πριν από 10 χρόνια ακριβώς, τότε που είχατε βγάλει κι εσείς τις μελέτες για τα διηγητικά κοιτάσματα, που τότε, ας πούμε, αυτά έμοιαζαν αστρονομία. Ένα δημοσίευμα της Deutsche Bank. Θυμάστε ένα δημοσίευμα που είχε βγάλει η Deutsche Bank και μιλούσε για πάνω από 400 δις, ας πούμε, την αξιοποίηση των κοιτασμάτων. Όταν λοιπόν βλέπουμε ότι ακόμα και από το εξωτερικό υπάρχει ένα περιβάλλον το οποίο εστιάζει σε αυτά που Έλληνες επιστήμονες εδώ και πολλά χρόνια παρατηρούν, μέσα από την επιστημονική τους ιδιότητα, πιστεύετε ότι πλέον και με αυτές τις παρατηρήσεις είμαστε στην τελική ευθεία? Νομίζω ότι ότι είμαστε στην τελική ευθεία, αλλά παραμένει ακόμα κάποιος γραφειοκρατικός σκαλοπάτι. Και ποιο είναι αυτό? Είναι να ανοίξουμε επιπλέον περιοχές, δηλαδή επιπλέον γεωτεμάχια, να έρθουμε σε συνεννόηση με μεγάλες εταιρείες, να τα προκηρύξουμε αυτά τα νέα γεωτεμάχια και να πολλαπλασιάσουμε τις δραστηριότητες. Γιατί μόνο με πιο
σε αριθμό μεγαλύτερες δραστηριότητες θα μπορέσουμε να έχουμε το συντομότερο γεωτρύπανο και επιτέλους κάποιο σημαντικό απόθεμα κατοχυρωμένο στην Ελλάδα, διότι μπορείτε να έχετε πιστοποιημένα αποθέματα, κύριε Δαμαβολίτη, μόνο αν κάνετε γεώτρηση. Άρα υπάρχει ανάγκη λοιπόν η όλη αυτή η ατμόσφαιρα να οδηγήσει το συντομότερο δυνατόν σε επιτυχημένη γεώτρηση. Αλλά όπως ξέρετε, σε αυτές τις δραστηριότητες χρειάζεται και τύχη, δηλαδή η πιθανότητα το να βρει ένα γεωτρύπανο στο θαλάσσιο ελληνικό χώρο όπως και στην Ανατολική Μεσόγειο ένα εκμεταλλεύσιμο κοίτασμα, η πιθανότητα είναι 20%. Δηλαδή μία γεώτρηση στις 5 θα βρει εκμεταλλεύσιμο απόθεμα. Οι άλλες 4 θα είναι αποτυχημένες, και επειδή κάθε γεώτρηση στοιχίζει 100 αν θέλετε δισεκατομμύρια ευρώ, 100 εκατομμύρια ευρώ η κάθε γεώτρηση, είναι μια υπόθεση που έχει και οικονομική διάσταση και διάσταση χρονική. Άρα θα πρέπει να αποδειχθεί το αρμόδιο Υπουργείο Ενέργειας στην Ελλάδα και η Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογων Ανθράκων να αποδειχθεί ότι είναι στο ύψος των περιστάσεων και να μας φέρει το γρηγορότερο ένα γεωτρύπανο στην Ελλάδα και να έχουμε και μια επιτυχημένη γεώτρηση, κύριε Δαμαβολίτη. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι στις 5 από την πρώτη θα έχουμε αυτά αποτελέσματα. Κάτι τελευταίο για να σας αποδεσμεύσω. Αυτή όλη η εξέλιξη και στην περίπτωση που επιβεβαιωθούν, ας πούμε, οι εκτιμήσεις για το μέγεθος των κοιτασμάτων, πόσο θα επηρεάσει τον EastMed που τόσες φορές έχει αλλάξει η κατεύθυνση, ας πούμε, στη δημοσία συζήτηση. Τα νέα ευρήματα που είχε η εταιρεία Energean, η Energean είναι η ελληνική εταιρεία με έδρα το Λονδίνο, που είχε βρει παλιότερα το Πρίνο στο Βόρειο Αιγαίο και το κοίτασμα της Νοτίου Καβάλας στο Βόρειο Αιγαίο. Αυτή η εταιρεία λοιπόν έχει σε μια περιοχή του Ισραήλ στα ανοιχτά της Χάιφα, που την έχει ονομάσει Όλυμπο, έχει διαπιστώσει ότι υπάρχουν 10 σημαντικοί, πολύ σημαντικοί στόχοι φυσικού αερίου. Έχει ήδη ανακαλύψει ένα κοίτασμα, το Καρίς, το οποίο έχει φέρει ήδη ένα πλωτό τάνκερ και το εκμεταλλεύεται διοχετεύοντας το φυσικό αέριο στο Ισραήλ. Άρα υπάρχουν σημαντικές επιτυχίες στην Ανατολική Μεσόγειο, ιδιαίτερα στην Κύπρο, στο Ισραήλ και στην Αίγυπτο, και όλα αυτά τα αποθέματα φαίνεται ότι είναι ικανά να γιομίσουν όχι έναν αγωγό EastMed, αλλά αυτό που ανακοινώθηκε προημερών, ότι ο αγωγός EastMed θα είναι διπλός. Άρα θα μπορέσει να όλα αυτά τα αποθέματα που έχουν ανακαλυφθεί φτάνουν για να γιομίσουν τον αγωγό και να διοχετευθούν αποθέματα προς την Ευρώπη, κύριε Δαμαβολίτη, αυτή τη στιγμή. Είναι ένα θετικό γεγονός, αλλά θα χρειαστεί δυστυχώς κάποιος χρόνος ακόμα. Να υπολογίσουμε ότι θα χρειαστούν περίπου 2 με 2,5 χρόνια ακόμα για να μπορέσουμε να πούμε ότι ο αγωγός είναι σε φάση κατασκευής και ολοκλήρωση της κατασκευής, και ταυτόχρονα θα έχει τα αποθέματα για να γιομίσει αρκετά γρήγορα, ώστε αυτά τα αποθέματα να διοχετευτούν προς την Ευρώπη, κύριε Δαμαβολίτη. Μάλιστα, κύριε Κονοφάγο, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία σας εδώ στο News Hub. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Ευχαριστώ, κύριε Δαμαβολίτη. Καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πολύ.